Φίλες και φίλοι της δημόσιας τηλεόρασης, καλώς ήρθατε στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Από την ΕΡΤ Sports 2 θα παρακολουθήσετε ζωντανά απευθείας από το γήπεδο της Αγιάς την δεύτερη αναμέτρηση της γηπεδούχου Παναχαϊκής απέναντι στην ομάδα της, απέναντι στην ομάδα του Όφη Ιεράπετρας για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Παναχαϊκή, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς οι κοκκινόμαυροι έχουν μέχρι στιγμής δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και στο γήπεδο της Αγιάς φιλοξενούν τον Όφη Ιεράπετρας για την τρίτη αγωνιστική σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας, όπως είπαμε, από την ψηφιακή πλατφόρμα της Earthflix. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου θέλει να κάνει σεφτές τις νίκες σήμερα εδώ στο γήπεδο της Αγιάς απέναντι στην Ιεράπετρα, που και αυτή ψάχνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Ήδη δύο ομάδες, όπως βλέπετε στους δέκτες σας, έχουν κάνει την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα πέρασε και η ομάδα της Παναχαϊκής στο γήπεδο. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης, να σας πω ότι είναι ο Χρήστος Βεργέτης του Συνδέσμου Αρκαδίας, με βοηθούς τον Δημήτρη Κυρίο και βοηθό την κυρία Σοφία Θανασοπούλου. Οι δύο πρώτοι από το Σύνδεσμο Αρκαδίας, η κυρία Θανασοπούλου από το Σύνδεσμο Μεσσηνίας. Τέταρτος διαιτητής, ο Ηλίας Κόκορης, και αυτός από την Αρκαδία. Παναχαϊκή, που ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια με τον τερματοφύλακά της τον Σούλη. Στην άμυνα τους Αποστολόπουλο, Πλιάτσικα, Πατάπη και τον Τζέιμς Σταματόπουλο. Αμυντικά χαφ, ο Δημήτρης Ανάκογλου με τον Γιώργο Μουστακόπουλο. Στη μεσαία γραμμή, ο Μάουρο Τσερούτη, ο Βέλικο Μπάτροβιτς και ο Χρήστος Γιούσης. Και στην κορυφή της επίθεσης, ο Νίκος Κουσκουνάς. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Ιεράπετρας κατά τα δοκάρια έχει τον Παπαδόπουλο. Και οι υπόλοιποι 10 είναι η Μασουέρο, Ζμιάτος, Καπίας, Καψάλης, Λεμονής, Αναούτογλου, Φουάσης, Κούστα και στην κορυφή ο Ντάλα Κώστα, Μάουρο Ντανιέλο, όπως είναι το πλήρες όνομα του επιθετικού της ομάδας της Ιεράπετρας. Όλα έτοιμα σε λιγότερο από 2 λεπτά για τη σέντρα μας στο παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος του Super League, σε ένα μαραθώνιο για τις δύο ομάδες και όχι μόνο. Με τους παίκτες της Ιεράπετρας πάνω στην μπάλα. Και φύγαμε το πρώτο σφύριγμα από τον κύριο Βεργέτη, με τους παίκτες της Ιεράπετρας να κουβάλανε την μπάλα με το Λεμονί, να γυρίζει πίσω. Ζμιάτος πιέζεται από αυτό το pressing των παίκτων της Παναχαϊκής. Κρατάνε οι παίκτες της Ιεράπετρας. Προσπάθησε ο Ανάκογλου να κόψει, είπα να βγούνε στην κόντρα. Ταχύτατη η κριτική, η μπάλα όμως θα γυρίσει πίσω στον Σούλη. Με το αριστερό θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα χρόνο, σε ένα χώρο όπου είναι ο Γιούσης. Ο Σταμόπουλος προσπάθησε να βρει το Κουσκουνά. Κράτησε την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου. Τελευταίος, σε θέση φόρη η σέντρα του. Πήραν οι παίκτες της Ιεράπετρας για να βγουν με τον Καψάλη μακρινή παλιά. Ελέγχουν οι γηπεδούχοι με τον Αποστολόπουλο. Ανεβαίνει. Ψάχνει ένα στήριγμα με τον Τσερούτη. Θα παίξει. Εδώ Μαύρο Τσερούτη. Πάει σε αλλαγή παιχνιδιού για τον Τζέιμς Σταμόπουλο. Η σέντρα του τελευταίου με το αριστερό. Περνάει η μπάλα. Ελέγχουν με τον Ζμιάτο οι παίκτες της Ιεράπετρας. Να διώξει μακριά την μπάλα.
σε θέση φόρ εκεί που κινείται ο Κούστα, Κριστιαν Κούστα. Σταμόπουλος και πάλι. Σφύριγμα από τον Βεργέτη για φάουλ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι στο κόψιμο προβολή του Λεμονή. Μουστακόπουλος πάνω στην μπάλα, την άφησε. Γυρίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Ανάκογλου για τον Σταμόπουλο αριστερά. Προσπαθούν να ανοίγουν την μπάλα όμως πολύ. Τελευταία θα φύγει έξω. Την άνοιξε την μπάλα εκεί ο Μπάτροβιτς. Και έτσι αργά ο Παπαδόπουλος θα πάει να στήσει την μπάλα στην μικρή του περιοχή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μάχεσε και από το δεξιό. Αποστολόπουλος άφησε την μπάλα. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Με τον Αρναούτογλου. Πολύ χαμηλά ο Κούστα βγήκε προς τα έξω. Έκοψαν οι γηπεδούχοι και προσπαθούν να βγουν με τον Κουσκουνά. Ωραία στην κόντρα. Μπάτροβιτς έχει την μπάλα. Το Κουσκουνά ψάχνει με δεύτερη πάσα. Δεν μπορεί, καπία, σε έδιωξε μακριά. Και τώρα φάουλ κερδίζουν. Η μπάλα έφτασε στον Ταλακώστα οι φιλοξενούμενοι. Αλλά υπάρχει σφύριγμα του Βεργέτη. Έδωσε την μπάλα στους παίχτες της Παναχαϊκής. Ανάκογλου για τον Σταμόπουλο. Πίσω η μπάλα με τον Παταπή να αλλάζει με τον Πλιάτσικα. Και αυτός να φέρνει την μπάλα στον Αποστολόπουλο. Γέμισμα για τον Κουσκούνα. Δεν πέρασε η μπάλα. Έκοψαν οι παίχτες Ιεράπετρας και θα κερδίσουν και ένα φάουλ εδώ. Πάω στον Νταλακώστα. Ζητάνε και πλεονέκτημα οι φιλοξενούμενοι. Όχι, λέει ο Βεργέτης. Στημένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους τώρα με τον Λεμονή πάνω στην μπάλα. Και τον Βογιατζή. Με τον Φουάση πήγε να αλλάξει. Κέρδισαν οι παίχτες της Παναχαϊκής. Αποστολόπουλος πίσω για τον Πλιάτσικα. Το Σταμόπουλο αλλαγή παιχνιδιού. Πάλι πίσω στον Πλιάτσικα. Και πάλι ο Σταμόπουλος από τα αριστερά, όπως αναπτύσσονται οι κοκκινόμαυροι του Παπαδόπουλου. Σταμόπουλος προσπαθεί. Γυρίζει μπάλα από τους γηπεδούχους. Μουστακόπουλος. Μπαλιά για τον Μπάτροβιτς δεν πέρασε. Πέσαν δυνατά οι αμυντικοί της Ιεράπετρας και του έκοψαν την μπάλα, η οποία κατέληξε στον Σταμόπουλο. Πίσω αυτός στον Παταπή και τώρα σειρά του Πλιάτσικα για τον Αποστολόπουλο. Έχει ανέβει σε θέση δεξιού μέσου. Προσπάθεια εκεί να περάσουν οι παίκτες Παναχαϊκής. Τίποτα, λέει ο Βεργέτης, παίζεται. Ελέγχουν με τον Κούστα και θέλουν να βγουν μπροστά παίκτες του Όφη Ιεράπετρας. Πάνε να παίξουν το 1-2. Γρήγορα πάνω στην παλαγή παιδούχη. Γύρισε. Ωραία και κόψε ο Αποστολόπουλος και ο Πλιάτσικας αλλάζει αριστερά για τον Τζέιμς Σταμόπουλο. Σταμόπουλος πήγε βοήθεια δίπλα του. Τώρα πήρε μπάλα να οργανώσει το παιχνίδι της Παναχαϊκής. Ο Αποστολόπουλος που αρέσκεται να ανεβαίνει, κοιτάει τον Κουσκούνα στην περιοχή. Το κοντρόλ του τελευταίου Γιούσης ήταν, δεν είναι καλό, αλλά το κέρδος είναι ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Στα πρώτα αυτά 5 λεπτά της αναμέτρησης παρακολουθείται απευθείας από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Όλος ο κόσμος στα καρέ του Παπαδόπουλου τώρα. Τελείως Σταμόπουλος. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξουν με τον Σμιάτο. Επιμένει Παναχαϊκή. Γυρίζει την μπάλα με τον Τσερούτη. Η σέντρα από τον Αποστολόπουλος προς τα πίσω.
Ελέγχουν οι παίκτες της Παναχαϊκής, ανεβαίνουν γρήγορα. Για να δούμε τώρα, πάνε να βγει μια σέντρα στην περιοχή, δυνατή είναι. Σηκώθηκε ο Παπαδόπουλος πάνω από το δοκάρι του η μπάλα. Δεύτερη επίσκεψη των Πατρινών στα καρέ της Ιεράπετρας. Η μπάλα έφυγε out. Κουσκουνάς και Σμίλτος είναι οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Πλάγιο με τον Αρναούτογλου. Ο Σωσταμόπουλος, ωραίο, Αποστολόπουλος κατέβασε. Με τον Ανάκογλου εκεί μονομαχούν. Φάουλε ο Βεργέτης. Είναι πολύ κοντά στη φάση. Μία ακόμα στημένη μπάλα για τους γηπεδούχους. Πλιάτσικας να ανεβάσει τώρα την Παναχαϊκή. Δεξιά εκεί στον Αποστολόπουλο. Παίζει με τον Μπάτροβιτς. Ωραία πήγε να αλλάξει με τον Τσερούτη. Αποστολόπουλος τώρα αλλάζει από την άλλη. Τζέιμς Σταμόπουλος. Νόξε με τον Γιούση. Ένα γέμισμα στην περιοχή. Σημάδεψαν τον Μπάτροβιτς εκεί, αλλά βγήκε ο Παπαδόπουλος και μάζεψε. Το βολέ από τον τερματοφύλακα της Ιεράπετρας. Ψηλά ο Παταπής με το κεφάλι, πάει να βγει στην κόντρα. Εδώ έχουμε κράτημα, αλλά υπάρχει υπόδειξη από τον διαιτητή γιατί ο Φορ, ο Κούστα, πήρε την μπάλα με το χέρι, όπως λέει ο Βεργέτης. Αποστολόπουλος στα πίσω, σπρόξιμο φάουλ για την Παναχαϊκή πάνω στον Ανάκογλου, το μυαλό της ομάδας της Παναχαϊκής. Μουστακόπουλος αλλάζει το παιχνίδι, Γιούσης άφησε για το Σταμόπουλο που ανεβαίνει και αυτός όποτε μπορεί. Πίσω η μπάλα, Παταπής γυρίζει την μπάλα, Μουστακόπουλος. Πολλές πάσες στη μεσαία γραμμή, δεξιά στον Αποστολόπουλο η μπάλα. Θέλει να βγάλει τη σέντρα σε θέση 4. Πέρασε η μπάλα από όλους. Δεν έφτασε στα πόδια του Μπάτροβιτς. Σταμόπουλος επιμένει. Νέο γέμισμα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί, αλλά με φάουλ ο Τσερούτης στον κεντρικό αμυντικό, τον Σμίλτο, όπως λέει ο Βεργέτης. Και το ελεύθερο τώρα από τον πορτιέρο της ομάδας Ιεράπετρας, νέο φάουλ. Στην παράβαση ο Νταλακώστα. Πάντα στο 0-0 είμαστε. Γρήγορα ο Μουστακόπουλος να παίξει με τον Παταπή, έφερε στο Σταμόπουλο αριστερά. Αλλάζουν οι κεντρικοί αμυντικοί. Μουστακόπουλος τώρα έφερε για τον Πλιάτσικα με τρεις. Παίζει αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος στην άμυνα για την Παναχαϊκή. Τους βλέπετε εδώ στην ευθεία. Και λίγο πιο μπροστά ο Σταμόπουλος να βοηθάει τη μεσαία γραμμή. Αποστολόπουλος. Πλιάτσικας. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Τζέιμς Σταμόπουλο από την άλλη μεριά. Ο αριστερός ακραίος αμυντικός. Να παίξει με το Γιούση. Τσερουτή εκεί άλλαξε, άφησε στον Μουστακόπουλο που κατάλαβε την πορεία. Σταμόπουλος κρατάει την μπάλα. Γυρίζει τώρα προς τα πίσω. Νάκογλου θέλει να περάσει μια παλιά στην πλάτη της άμυνας με υπερένταση. Προσπάθησε ο Γιούσης, δεν τα κατάφερε. Πάνε να βγει ο Νταλακώστα στην κόντρα, δεν μπορεί. Επιμένει η Παναχαϊκή. Γιούσης έχει δίπλα το Ανάκογλου, αλλά αλλάζει δεξιά για τον Αποστολόπουλο γιατί τον βλέπει αμαρκάριστο. Να παίξει με τη μία θέλει τον Μπάτροβιτς, δεν μπορεί. Κόβουν οι παίχτες της Ιεράπετρας και απομακρύνουν. Χειροκροτήματα. Μουστακόπουλος πάλι για τον Αποστολόπουλο δεξιά. Κουβάλανε την μπάλα οι δύο της Παναχαϊκής. Πλιάτσικας. Μουστακόπουλος και ο Τζέιμς Σταμόπουλος τώρα.
Τώρα πάει παίχτης πάνω του, Καπίας. Πατάπης για τον Μουστακόπουλο. Σταμόπουλος κλεισμένος. Θέλει να περάσει μια ωραία μπαλιά στην περιοχή. Ο Μπάτροβιτς άργησε, έκανε ένα παραπάνω κοντρόλ και έδωσε την ευκαιρία στον Γιώργο Σμίλτο, τον αρχηγό της Ιεράπετρας, να απομακρύνει σε πλάγιο. Σταμόπουλος στην επαναφορά. Ένα σούτ που πάει να γίνει από μακριά είναι πολύ δυνατό. Δεν έχει σούτ. Δεν έχει ευτυχή κατάληξη το σούτ του Μπάτροβιτς. Πολύ δυνατό έξω από την εστία. Δεν ανησυχεί ο Παπαδόπουλος σε αυτά τα 10 πρώτα συμπληρωμένα λεπτά στο γήπεδο της Αγίας Παναχαϊκή. Όφι Ιεράπετρα πάντα στο 0-0. Το βολέ από τον Παπαδόπουλο. Ανάκογλου πρώτο στην μπάλα, πήρε με το κεφάλι. Κατέβασε, ωραία ο Τσερούτη. Αποστολόπουλος πίσω στον Πλιάτσικα. Είδατε λίγο και τους δύο προπονητές. Πατάπης κατεβάζει τώρα, έχει το Σταμόπουλο αριστερά. Εκεί θα πάει η μπάλα. Πάνε να βρει τον Γιούση. Όχι, βγήκε προς τα έξω. Ανάκογλου σε θέση αριστερού μέσου. Παίζει με τον Γιούση. Εκεί κλεισμένος ο Γιούση ανάμεσα σε δύο. Πέρασε η μπάλα έξω. Πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ελέγχουν τώρα οι φιλοξενούμενοι για τον Ταλακώστα. Ψηλή μπαλιά. Υπάρχει σφύριγμα από το Βεργέτη για φάουλ. Ανέβουν σιγά σιγά και οι παίχτες της Ιεράπετρας. Εδώ η Παναχαϊκή δείχνει σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά να έχει τον απόλυτο έλεγχο τουλάχιστον στην κυκλοφορία και την κατοχή της μπάλας. Ο Μίλτος, υπάρχει καθυστέρηση εκεί από τους παίχτες της Ιεράπετρας. Τώρα θα γίνει το γέμισμα για τον Ταλακώστα. Πρώτος ο Πατάπης με το κεφάλι. Δεν μπορεί ο Κουσκούνας και ζητάει φάουλ και το κερδίζει τελικά. Εδώ υπάρχει κάποια συμμαχία εκεί με τον παίχτη της. Θα βγει κάποια κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Βεργέτη στον υψηλόσωμο αμυντικό της Ιεράπετρας. Τώρα τον καλεί κοντά του Βεργέτης. Κάνει συστάσεις και στον Νίκο Κουσκούνα και στον αμυντικό της Ιεράπετρας, τον Μασουέρο, ο οποίος θα δεχτεί και την πρώτη κίτρινη στο μάτς. Πλιάτσικας. Στολόπουλος να αλλάξει από την άλλη πλευρά. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Δεν θα προλάβει εκεί ο Γιούσης. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Ψηλά η μπάλα. Για να δούμε τους παίχτες της Παναχαϊκής. Προσπαθούν με τον Κουσκουνά. Έφυγε η μπάλα μακριά. Σε έναν χώρο που ελέγχει ο Πλιάτσικας και θα βγάλει στον Μουστακόπουλο και αυτός στον Αποστολόπουλο. Ωραία, ο Αποστολόπουλος κρατάει την μπάλα. Παίζει το 1-2 με τον Τσερούτη. Τσερούτη μπαίνει στη φάση, κερδίζει την μπάλα από τους παίκτες της Ιεράπετρας. Σε θέση φόρο, ωραίο το 1-2. Και είχαν κίνηση ο Αποστολόπουλος, αλλά δεν πρόλαβε την μπάλα, η οποία πέρασε έξω από την τελική γραμμή out. Το 16 είμαστε, δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Παναχαϊκή Ιεράπετρα πάντα στο 0-0.
Πιέζει ο Τσερούτη. Μακριά να φύγει η μπάλα από το Σμίλτο. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Κατέβασε ωραία ο Μουστακόπουλος. Μετάπης για τον Τζέιμς Σταμόπουλο. Ανεβαίνει ο τελευταίος. Με τον Μπάτροβιτς θα παίξει. Αλλαγή παιχνιδιού, ήρθε πάλι μπάλα στον Αποστολόπουλο που λίγο δύσκολα την κατέβασε αλλά έσωσε. Μπήκε και ο Ανάκογλου. Ο Αποστολόπουλος θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, να βγάλει τον Γιούση σε θέση πλεονεκτήμα. Υπάρχει φάουλ τώρα εδώ για την Ιεράπετρα. Και στημένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους με τον αρχηγό τους, τον Γιώργο Σμίλτο. Βαθιά μπαλιά προς τα πλάγια, δεν είναι πολύ δυνατή η πάσα. Βλέπετε και την αντίδραση του προπονητή της ομάδας της Ιεράπετρας. Αποστολόπουλος. Σταμόπουλος γύρισε πίσω, ο Πατάπης. Πάλι για τον Πλιάτσικα. Ωραία, Αποστολόπουλος παίζει με τον Τσερούτη, κρατάει την μπάλα. Με τον Ανάκογλου και πίσω στον Πλιάτσικα. Ψάχνει διαδρόμους Παναχαϊκή να ανοίξει την ομολογουμένως σφιχτή άμυνα της ομάδας της Ιεράπετρας. Σταμόπουλος. Ανάκογλου. Πλιάτσικας τώρα. Αποστολόπουλος να βγάλει μια σέντρα. Πήρε την κόντρα από τον Φωάση και το πλάγιο. Τσερούτη προς τα έξω, η σέντρα, μια κεφαλιά προς τα πίσω δεν είναι καλή. Μπάτροβιτς να κατεβάσει, κράτησε την μπάλα, θέλει να περάσει την μπάλα σε θέση 4. Δύο παίκτες Παναχαϊκής, βγήκε ο Παδόπουλος, μαζεύει και παίζει γρήγορα προς τα έξω. Να βγάλει τον Ταλακώστα, για να δούμε τους γηπεδούχους με τον Κούστα, έκοψε. Ωραία, Πατάπη σε πλάγιο. Επιμένουν φιλοξενούμενοι με τον Αρναούτογλου και τον Βογιατζή. Ο Στολόπουλος δεν έδιωξε καλά. Πήρε την μπάλα ο Αρναούτογλου. Μάχης εκεί σώμα με σώμα. Θέλει να βγάλει μια σέντρα σε θέση 4. Κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν έχει πρόβλημα ο Σούλης να μαζέψει. Μουστακόπουλος στην κυκλοφορία της μπάλας τώρα. Γύρισε πολύ πίσω. Να μαζέψει ο Τσερούτη και να παίξει με το δεξί μπακ τον Αποστολόπουλο. Κλεισμένος ο Γουσνάς από 2. Ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει. Πήραν οι παίχτες της Ιεράπετρας με τον Φουάση. Κλεισμένος. Γυρίζουν τώρα την μπάλα οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Με τον Καπία πίσω στον Σμίλτο. Και πάλι Καπίας. Τώρα πάνε να πιέσουν οι παίχτες της Παναχαϊκής. Πίσω στον Παπαδόπουλο τώρα και με τα πόδια θα πάει σε ένα γέμισμα. Διώξε ωραία ο Πλιάτσικας εκεί που πάει η μπάλα για να δούμε την προλάβουν οι παίκτες Παναχαϊκής με τον Γιούση να τη φέρει μέσα προς τον Ανάκογλου. Ζητάει πως το Ελόπουλος από την άλλη πλευρά αλλά η μπάλα γυρνάει πίσω στους αμυντικούς της Πάτρας. Τώρα πήγε η μπάλα δεξιά στον Αποστολόπουλο. Μουστακόπουλος έχει πάει δίπλα του, πετάει την μπάλα σε μια θέση που είναι μόνο πορτιέρο της, του Οφιεράπετρας, ο Παπαδόπουλος, ο οποίος τη μαζεύει και τελειώνει αυτή την φάση στο 20.
Ντελακώστα. Καλό κοντρόλ. Γίνει την μπάλα πίσω για τον Αναούτογλου. Έχει στήριγμα ο τελευταίος τον Ντελακώστα. Κρατάνε οι παίκτες Ιεράπετρας, πάνε να βγάλουν την μπάλα δεξιά. Εδώ πάρα λίγο να γίνει το λάθος. Παταπής θα βγει με την μπάλα για τον Σταμόπουλο. Την άνοιξε πολύ. Πάλι για την Ιεράπετρα είναι το πλάγιο. Τελέστηκε χαμηλά για τον Κούστα. Έδιωξαν οι παίκτες της Παναχαϊκής, πήραν και το πλάγιο. Κωστολόπουλος. Έχει δίπλα του τον Τσερούτη, δεν του δίνει την μπάλα όμως. Προτιμάει να γυρίσει από πολύ μακριά πίσω στον Πλιάτσικα. Ο Νάκογλου παίζει με τον Αποστολόπουλο. Άλλο Πλιάτσικας. Βλέπει το Σταμόπουλο από την άλλη πλευρά. Μπαλιά 50 μέτρων. Τον βρήκε. Καλό κοντρόλ από τον Τζέιμς Σταμόπουλο. Έχει αντίπαλο πάνω του. Κρατάει. Θέλει να περάσει από δύο. Εκεί έκανε το κάτι παραπάνω. Έχασε εύκολα. Ξανακέρδισε με το πείσμα του. Αλλά έκανε επιθετικό φάουλ ο Βεργέτης. Ο αριστερός οπισθοφύλακας της Παναχαϊκής. Και Παπαδόπουλος τώρα. Ένα γέμισμα. Κούστα με τον Ναούτογλου παίζει. Γέμισμα προς την περιοχή της Παναχαϊκής. Έδιωξαν όπως όμως λίγο λανθασμένα εκεί. Κακό κοντρόλ από τον Ντελακώστα. Πειμένη Ιεράπετρα. Ανέβηκε και ο Ναούτογλου να βοηθήσει. Καθάρισε ο Τσερούτη που έχει γυρίσει πίσω και δίνει στον Αποστολόπουλο. Σταμόπουλος πήρε από τον Παταπή. Τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, μία ακόμα προσπάθεια για τους γηπεδούχους. Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα 23 πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Πλιάτσικας για τον Παταπή. Σταμόπουλος. Παίζει με τον Μουστακόπουλο. Γυρίζει πίσω. Ο Παταπής κρατάει την μπάλα. Δεν είναι πάλι για τον Μουστακόπουλο. Πλιάτσικας θέλει να κάνει ένα γέμισμα για τον Κουσκούνα στην περιοχή. Τσερούτη μπήκε, κέρδισε. Φάουλ ο Βεργέτης. Λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Δεν βγάζει κάρτα βέβαια. Ανάκογλου και Τσερούτη πάνω στην μπάλα για την ομάδα του Παπαδόπουλου. Άφησε ο Τσερούτη. Ο Νάκογλου στο δεύτερο δοκάρι. Πήγε να περάσει η μπάλα. Ένα σουτ χαμηλά. Πέφτει ο Παπαδόπουλος με υπερένταση στο 23, στο 25. Συγγνώμη, και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Στο εξαιρετικό αυτό σουτ που έπιασε ο Γιούσης. Η μπάλα έφτασε στην εστία της Ιεράπετρα σε ετοιμότητα. Ο Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ. Εξαιρετική φάση. Πρώτη τελική για την ομάδα της Παναχαϊκής. Η σέντρα προς τα έξω προσπάθησε. Ο Μπάτροβιτς δεν μπόρεσε να γυρίσει όπως θα ήθελε. Η μπάλα είναι έξω. (Συσχελίδι)
Εκτέλεση ο Παπαδόπουλος ψηλά, πρώτος ο Μουστακόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Τσερούτη, κόντρες. Πλάγιο, ήρθε γρήγορα ο Αποστολόπουλος να εκτελέσει. Ψάχνει τον Μπάτροβιτς. Έπαιξε τελικά με τον Μουστακόπουλο πίσω, Πλιάτσικα στον Παταπή, τώρα που θέλει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τζέιμς Σταμόπουλο. Κάνει κίνηση ο Ανάκογλου, δεν τον είδε. Μουστακόπουλος κουβαλάει την μπάλα πάντα από την άμυνα της Παναχαϊκής. Πλιάτσικας που ήρθε σε θέση δεξιού ακραίου. Ζητάει ο Τσερούτη, δεν έφτασε η μπάλα ποτέ σε αυτόν. Έκοψαν οι παίχτες στη σειρά Πετράς μακριά από τον Καψάλη. Τρέχει ο Φουάσης να εκμεταλλευτεί. Πλιάτσικας με το κεφάλι. Γύρισε ωραίο Αποστολόπουλος, ελέγχουν οι γηπεδούχοι. Μουστακόπουλος, Παταπής παρακινδυνευμένα πήγε να κάνει το λάθος εκεί. Σταμόπουλος έχει πολύ γήπεδο μπροστά του, κάνει την κίνηση και ο Μπάτροβιτς και ο Ανάκογλου. Προτιμάει να φέρει την μπάλα δεξιά στον Αποστολόπουλο, κατεβάζει την μπάλα. Ο τελευταίος κάνει τη σέντρα σε θέση φορ, ο Παπαδόπουλος βγαίνει και μαζεύει. Τελειώνει και αυτή η φάση για την Παναχαϊκή στο 27. Σμίλτος ανέβηκε με τον Καψάλη. Μπερδεύτηκαν λίγο εκεί φιλοξενούμενοι. Πλάγιο για την Παναχαϊκή. Μια καλή τελική στο 26 για την ομάδα της Παναχαϊκής να απειλεί την εστία του Παπαδόπουλου. Έχουν βέβαια την απόλυτη κατοχή της μπάλας οι γηπεδούχοι και τον έλεγχο του μάτς. Γιούσης πίσω στο Σταμόπουλο. Ανάκογλου, σήκωσε την μπάλα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και την κουβαλάει τώρα για τον Πλιάτσικα. Αποστολόπουλος. Πάλι για τον Πλιάτσικα. Φαταπής κουβαλάει την μπάλα, Σταμόπουλος. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Μπάτροβιτς. Ανάκογλου τσίμπησε. Μπάτροβιτς προσπαθεί. Διώχνει παίχτες στη Ράπετρας. Είναι τρεις πάνω στην μπάλα. Και μακριά να φύγει από τον Καψάλη. Θα κερδίσει και ένα πλάγιο για την Ράπετρα, λέει ο κύριος. Καψάλη μακριά, το Φουάσης κεφαλιά, η μπάλα στον αέρα, μονομαχίες. Μπάτροβιτς, υπάρχει φάουλ όμως που είχε κάνει προηγουμένως ο Γιούσης πάνω στον παίχτη της Ιερά Πέτρας, τον Φουάση. Γέμισμα από τον Μασουέρο. Πήγε να γίνει το λάθος, προϋποθέσεις για σούτ. Διάβασε τη φάση ο Αποστολόπουλος που βρέθηκε εκεί σαν κεντρικός αμυντικός και έδιωξε. Όλα αυτά λίγο πριν το ημίωρο στην Αγιά. Παναχαϊκή, ο Φιερά Πέτρα πάντα στο 0-0. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την ομάδα της Ιερά Πέτρας, στο ημίωρο ακριβώς, στο 30. Όλος ο κόσμος στα κάρε του Σούλη και όλοι οι παίχτες Παναχαϊκής τώρα στα κάρε της περιοχής τους. Τελέστηκε το κόρνερ χαμηλά, προσπάθεια και προβολή τελευταία στιγμή του Μπατάπη δείχνει σε διώχνει σε νέο κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο για τους κριτικούς. Εκτελέστηκε χαμηλά αυτή τη φορά. Σμίλτος ζητάει κόρνερ, όχι, λέει ο Βεργέτης out σε αυτή την κόντρα για τους φιλοξενούμενους. Υπάρχει και παίχτης
της Παναχαϊκής στο έδαφος. Στο 31 όλα αυτά. Πλιάτσικας πήρε από τον Σούλη. Δεξιά για τον Αποστολόπουλο. Τσερούτη, το κόντρολ με το αριστερό, κατεβάζει την μπάλα. Θέλει να παίξει με τον Ανάκογλου που ήρθε δεξιά. Αυτός παίζει με τον Αποστολόπουλο. Ανάκογλου έχει καλό πόδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει Παπαδόπουλος πριν η μπάλα φτάσει σε παίχτη της Παναχαϊκής και γρήγορα το βολέ του. Σφύριγμα εδώ για φάουλ στον Κούστα. Τον υψηλόσωμο φόρτης η Ράπετρας. Καθώς και ο Πατάπης τον ακολουθεί παντού και έπεσε πάνω του. Τον έριξε κάτω. Λεμονής. Για τον Αναούτογλου, οι κόντρες πήραν οι παίχτες της Παναχαϊκής. Μπάτροβιτς έχει δεξιά του τον Τσερούτη, προτιμάει το Γιούση. Κοντρόλ του τελευταίου, πάτημα πίσω, Ανάκογλου το σούτ χαμηλά, έξω. Δεύτερη καλή προσπάθεια για την Παναχαϊκή, αυτή τη φορά στο 33. Μπαλά φεύγει έξω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου που δεν ανησύχησε. Κούστα γύρισε ωραία, έδωσε την μπάλα Μονταλακώστα, πίσω στο Μασουέρο για την Ιερά Πέτρα. Πήραν υπέρ της Παναχαϊκής με φάουλ εδώ. Πάνω στον Ανάκογλου που έκοψε, παίζουν γρήγορα Αποστολόπουλος οι γηπεδούχοι. Έφερε σε θέση μεσαίου χαφ στον Μουστακόπουλο και τώρα ο Σταμόπουλος από αριστερά. Ιούσης κάνει την κίνηση. Προσπαθούν οι παίχτες της Παναχαϊκής. Και φάουλ για τους γηπεδούχους τώρα με τον Ανάκογλου πάνω στην μπάλα. Και τον Μπάτροβιτς. Φωνές από τον προπονητή της Ιεράπετρας να πάνε πιο πίσω οι παίχτες του. Τσερούτη στην εκτέλεση. Τελεί με πολύ φάλτσο. Έδιωξαν οι παίχτες της Ιεράπετρας και προσπαθούν τώρα να βγουν στην κόντρα γρήγορα. Με τον Νταλακώστα, κόντρες με τον Σταμόπουλο, αφήνει ο Βεργέτης, σωστά νομίζω, Μπάτροβιτς. Πλιάτσικας κλεισμένος, Παταπής να ελευθερώσει, βλέπει το Μουστακόπουλο ελεύθερο, του δίνει. Ο Σκουνάς πήγε κοντά του, αρχηγός Παναχαϊκής, έπαιξε με αυτόν ο Μουστακόπουλος. Ανάκογλου κρατάει την μπάλα. Πέρασε ωραία για τον Μπάτροβιτς, κλεισμένος ο τελευταίος, χάνει, κέρδισε ο Ανάκογλου, Τσερούτη έχει χώρο για να σουτάρει, δηλαδή για τον Αποστολόπουλο. Ωραία τρίπλα τελευταίου στην περιοχή, το αριστερό σουτ στα σώματα, Μπάτροβιτς πρώτου 1-0, ζητάνε ένα χέρι εδώ οι γηπεδούχοι στον αμυντικό της Ιεράπετρας. Βλέπετε και τον Παπαδόπουλο κάτω στην οθόνη σας, όχι λέει ο Βεργέτης, ήταν κοντά στη φάση. Μουστακόπουλος, Σταμόπουλος. Παταπής τώρα. Δεξιά η μπάλα έχει πέσει κάτω, Μουστακόπουλος. Και Αποστολόπουλος στην επαναφορά. Παίζει με τον Μουστακόπουλο για την Παναχαϊκή που θέλει να ανεβάσει ρυθμούς. Η μπάλα δεν πέρασε ποτέ για τον Μπάτροβιτς. Έκανε προς τα πίσω και την έχασε. Πάνε να βγουν στην κόντρα οι φιλοξενούμενοι. Δεν τα καταφέρνουν. Ζητάνε φάουλ και το παίρνουν.
στη στάση του Βεργέτη στον πάγκο της Ιεράπετρας εκεί. Και από τον τέταρτο τον Καλέργη. Προσπάθει παίχτες της Παναχαϊκής από τα αριστερά. Σταμόπουλος με τον Ταλακώστα εκεί μάχεται. Μουστακόπουλος. Κρατάει την μπάλα. Τσερούτη. Μακριά να φύγει. Δεν έφτασε η μπάλα ποτέ στον Κούστα. Αποστολόπουλος πάλι από τα δεξιά. Γεμίσμα από την άλλη πλευρά για το Γιούση. Έδιωξε ο Σμίλτος με το κεφάλι σε πλάγιο. Στο 37 όλα αυτά Παναχαϊκή. Ο Φιεράπετρα στο γήπεδο της Αγίας Πάντας στο 0-0. Τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2, απευθείας μετάδοση από την Earth Sports 2. Οι ομάδες έχουν κολλήσει στο 0-0, με την Παναχαϊκή να έχει κάνει τρεις καλές φάσεις στο μάτς. Σταμόπουλος. Ωραία κίνηση του Μπάτροβιτς, πήγε να πατήσει για τον Γιούση, δεν τα κατάφερε, κατάλαβαν οι αμυντικοί, πάνε να βγουν στην κόντρα τώρα με τον Ντάλα Κώστα. Γρήγορα γύρισε την μπάλα ο Πλιάτσικας στον Σούλη και τώρα να φύγει μακριά η μπάλα από την περιοχή της Παναχαϊκής όπως τον Παταπή. Μάχε στη μεσαία γραμμή με το κεφάλι ο Αρναούτογλου, τώρα πάει δηλαδή η Ιεράπετρα να βγει μπροστά. Πάλι αλλαγή ωραία για τον Αρναούτογλου. Έκοψαν οι παίχτες της Παναχαϊκής. Τσερούτη. Πλάγια για τον Αποστολόπουλο. Αυτός με μία για τον Κουσκούνα. Πέρασε και μπάλα και από αυτόν και από τον Μπάτροβιτς. Ελέγχει ο Καψάλης. Και τώρα ο Φουάσης. Περνάει δύο. Παίζει ωραία την μπάλα με τον Κούστα. Πάντα ο Φουάσης αλλάζει δεξιά. Ανεβαίνει εκεί ο Καπίας. Ο τελευταίος θέλει να κάνει τώρα κάτι σαν γέμισμα. Αλλά προτίμησε τη σιγουριά του Σμίλτου. Ανάσες για την Ιεράπετρα που. Είχε κλειστεί σέντρα τώρα προς τα πίσω. Να πεις διώχνει. Ένα νέο γέμισμα. Ζητάνε φάουλ εδώ οι παίχτες της Ιεράπετρας. Κουσκούναστε να γυρίσει. Να περάσει την μπάλα. Τσερούτη κρατιέται από τον αμυντικό της Ιεράπετρας. Έχει δώσει όμως νωρίτερα φάουλ στην πρώτη φάση ο Βεργέτης. Και θα πάει τώρα να βγάλει κάρτα. Σε μέλος της αποστολής της Ιεράπετρας. Γιατί σηκωνότανε και φώναζε συνέχεια και παρενοχλούσε το παιχνίδι. Στο 39 όλα αυτά πάντα στο 0-0. Ανάκογλου γύρισε πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Άφησε ο Μπάτροβιτς. Ωραία δεξιά η μπάλα έφτασε στον Αποστολόπουλο. Να δούμε αν θέλει να περάσει, να κάνει την τρίπλα, να μπει στην περιοχή. Τσερούτη μέσα στην περιοχή. Η μπάλα έχει βρει στον αμυντικό το Σμίλτο, τον αρχηγό της Ιεράπετρας και είναι κόρνερ για την Παναχαϊκή. Ένα ακόμα κόρνερ για την ομάδα του Παπαδόπουλου. Θα πάει να εκτέλεσει και αυτό Ανάκογλου. Συναγερμό στην αιστεία του Παπαδόπουλου, του πορτιέρο της Ιεράπετρας. Άφησε για τον Τζερούτη τελικά, εκτελεί ο τελευταίος. Ψηλά ο Πλιάτσικας να πιάσει την κεφαλιά. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, λέει ο Βεργέτης. Είναι στο ένα μέτρο από τη φάση. Thank you.
Παπαδόπουλος. Με το κεφάλι ο Αρναούτογλου να ψάξει τον Κούστα. Χουάσης να βγει η Ραπέτρα από τα καρέ της. Δημιουργείς προϋποθέσεις. Ο Γιατζής, αλλαγή παιχνιδιού για το Σμίλτο. Ωραία κατέβασε ο τελευταίος την μπάλα. Λεμονής κρατάει, περνάει την μπάλα στον Σμίλτο. Θέλει να παίξει το 1-2. Έρχονται οι παίκτες της Ράπετρας να φτιάξουν φάση. Ωραία, ο Λεμονής άνοιξε την μπάλα περισσότερο. Πήρε ο Ανάκογλου, μπερδεύεται. Χάνει, παίρνουν οι παίκτες της Ράπετρας. Ένα σουτ χαμηλά. Πέφτει ο Σούλης και λέει όχι στο σουτ αυτό του Ντάλα Κώστα. Πάει να απειλήσει η Ράπετρα εδώ και να ανοίξει το σκορ, να ευνηδιάσει τους Πατρινούς. Πολύ καλή στιγμή στο 41. Το Σταμόπουλο χαμηλά στον Γιούση πρόλαβε την μπάλα. Πάνε να παίξουν το 1-2 εκεί με το Γιούση, δεν τα καταφέρνουν. Υπάρχει και φάουλ επιθετικό από τον παίχτη της Παναχαϊκής. Ακούτε τις φωνές του Παπαδόπουλου από τον πάγκο της ομάδας της Πάτρας. Στημένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους, ένα γέμισμα για τον Κούστα. Χάνει σε πρώτο χρόνο την κεφαλιά. Πάει να βγει ο Μπάτροφ να σηκώσει την μπάλα. Βγήκε ωραία πάνω το Καπία, σκέκοψε. Οι κόντρες ευνοούν τον Ανάκογλου. Κρατάει, ψάχνει στήριγμα. Το βρίσκει στον Σταμόπουλο που έρχεται από πίσω. Αλλαγή παιχνιδιού τελευταίος για τον Αποστολόπουλο. Ωραία για τον Τσερούτη. Παίζει με τον Κουσκουνά. Υπάρχει υπόδειξη του επόπτη του κύριου. Συλλαμβάνεται σε θέση offside το επιθετικό της Παναχαϊκής. Στο 42 όλα αυτά. Παπαδόπουλος στο βολέ. Φάουλ εδώ και κάρτα στον Ντάλα Κώστα από τον Βεργέτη για σκληρό παιχνίδι. Η δεύτερη σε παίχτη της Ράπετρας μέχρι τώρα στο μάτς. Έχει διαμαρτυρίες εκεί και από τον Σμίλτο. Πρώτες βοήθειες στον Πλιάτσικα ήταν το φάουλ. Πήγε και ο Ντάλα Κώστα εκεί να δει ότι όλα είναι εντάξει. Εντάξει, νομίζω ο Πλιάτσικας θα έχει πρόβλημα να συνεχίσει. Θα έχουμε ένα λεπτό καθυστέρηση για την διακοπή αυτή. Περιμένει το τυπικό και ο Βεργέτης. Έχει βγει στο πρόσωπο, νομίζω, ο κεντρικός αμυντικός της Παναχαϊκής. Θα βγει βέβαια έξω, όπως ορίζει ο κανονισμός. Και ήρθε ο Μουστακόπουλος να παίξει με τον Ανάκογλου και τώρα τον Πατάπη. Τζέιμς Σταμόπουλος. Αποστολόπουλος. Παίζει πάλι με τον δεξιό μπακ, γέμισμα του τελευταίου. Γιώσης θέλει να περάσει για τον Κουσκουνά στην περιοχή, την παίρνει την μπάλα. Ο Αρναούτογλου βγαίνει έξω, την καλύπτει ουσιαστικά για να περάσει out. Ένα λεπτό πριν από το τέλος, χωρίς τις καθυστερήσεις.
Τέλος πρώτου μέρους από τον Βεργέτη. Παναχαϊκή Οφιερά Πέτρα στο 0-0. Σε ένα πρώτο μέρος όπου η Παναχαϊκή είχε δύο καλές ευκαιρίες. Τέσσερις επισκέψεις θα κάνει του Παπαδόπουλου. Οπότε χρειάστηκε ο πορτιέρε του Οφιερά Πέτρας ήταν εκεί. Μία καλή επίσκεψη για τους φιλοξενούμενους. Το σούτ λίγο πριν από το τέλος από τον Ντάλα Κώστα. Ήταν εκεί ο Σούλης, ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής, για να πέσει και να αποκρούσει, να γλιτώσει τον κίνδυνο. Αυτά για το πρώτο μέρος από το γήπεδο της Αγιάς. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά. Τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 2 για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. 0-0 το πρώτο μέρος, με την Παναχαϊκή να είναι καλύτερη και να έχει τις περισσότερες επισκέψεις στα καρέ του Παπαδόπουλου. Η Ράπετρα είχε μια καλή ευκαιρία με τον Ντάλα Κώστα να απειλεί την εστία του Σούλη. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον Μπάτροβιτς να γυρίζει πίσω στον Μουστακόπουλο. Απευθείας μετάδοση της ERT Sports 2, της ψηφιακής πλατφόρμας της ERT, για τον αγώνα της Παναχαϊκής με την Ιερά Πέτρα. Σταμόπουλος πήγε να παίξει με τον Γιούση γρήγορα. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι με τον Σμίλτο και κέρδισαν ένα πλάγιο. Βγήκε ο Καπίας δυνατά, άνοιξε την μπάλα, έχασε το κοντρόλ. Στημένη μπάλα τώρα από το φάουλ. Για τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι. Πήγε και κέρδισε γρήγορα ο Τσερούτη να βγάλει την Παναχαϊκή ανάμεσα σε δύο μπροστινή παλιά. Δεν έφτασε ποτέ στον Μπάτροβιτς. Ελέγχει από μακριά ο Πλιάτσικας και γυρίζει την μπάλα πίσω. Τα πόδια του Σούλη για τον Παταπή. Σταμόπουλος στον κεντρικό αμυντικό του. Σε αυτό το passing game. Πλιάτσικας ανεβάζει την Παναχαϊκή από τα δεξιά. Έχει τον Ανάκογλου δίπλα. Μπάτροβιτς πέρασε την μπάλα δεξιά. Ανέβηκε ο Αποστολόπουλος και έδωσε ένα πλάγιο για την ομάδα της Παναχαϊκής, που θέλει ένα γρήγορο γκολ. Ανάκογλου έχει την μπάλα στο αριστερό. Καθυστέρησε, την έχασε, αλλά στα πόδια συμπαίχτη του η μπάλα. Μουστακόπουλος με τον Αποστολόπουλο παίζει από εκεί. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα από την άλλη πλευρά. Ο Σταμόπουλος κατέβασε την μπάλα. Ζητάει ο Μπάτροβιτς, θέλει να περάσει για τον Σταμόπουλο στην περιοχή. Διάβασαν την φάση οι φιλοξενούμενοι και διώχνουν σε πλάγιο, έστω και με υπερένταση, με τον Καπία. Σταμόπουλος εκτέλεσε γρήγορα για τον Μουστακόπουλο. Πάλι ο Σταμόπουλος με τον Γιούση πήγε να παίξει με τον Ανάκογλου. Κακή εκτίμηση της πάσας. Πλιάτσικας ελέγχει. Θέλει να κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή. Στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου η μπάλα. Παίζει με τον Καψάλη μακριά αυτός. Τον Ντάλα Κώστα κατέβασε, έχασε γρήγορη πάσα του Ανάκογλου σε θέση φόρκους Κούνας. Γίνεται η κόντρα στα χέρια του Παπαδόπουλου στην πρώτη φάση για τους γηπεδούχους στο δεύτερο μέρος. Λεμονής προθυμάει να παίξει από τα πλάγια. Κούστα μια κεφαλιά. Να πει πίσω στον Σούλη. Αλλαγή με τον Μουστακόπουλο.
Ανεβαίνει ο τελευταίος, κερδίζει μέτρα. Βγάζει πλάγια για τον Αποστολόπουλο. Με τον Τσερούτη να παίξει αυτός, άνοιξε την μπάλα, έχασε. Έδιωξε ο Σμίλτος, ο αρχηγός της Ιεράπετρας. Και τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Μπαλιά σε θέση φορ, τρέχει ο Νταλακώστα. Βγαίνει και ο Σούλης με το κεφάλι, πέφτει πάνω τον Νταλακώστα. Τώρα σφυρίζει ο Βεργέτης ότι υπάρχει φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα της Παναχαϊκής που είναι και στο έδαφος. Χωρίς αλλαγές βέβαια οι δύο ομάδες, να πούμε στο δεύτερο μέρος. Κούστα έπεσε δυνατά πάνω στον αντίπαλο. Και έτσι έχουμε φάουλ για την, και θα βγει και κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Βεργέτη στον φορ της Ιεράπετρας για επικίνδυνο παιχνίδι. Τρίτη, οι άλλες δύο είναι στον Νταλακώστα και στον Μασουέρο από το πρώτο μέρος. Σηκώθηκε ο Σούλης, δεν έχει κάτι ο πορτιέρο της Παναχαϊκής. Τον πατάπι πάνω στην μπάλα οι γηπεδούχοι. Και αφού τελείωσαν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα της Παναχαϊκής που συνεχίζει κανονικά. Μουστακόπουλος πάντα κουβαλάει την μπάλα από την άμυνα. Πλιάτσικας με τον Αποστολόπουλο θα παίξει λάθος του τελευταίου. Πήραν οι παίκτες της Ιεράπετρας που προσπαθούν να βγουν μπροστά εκεί κοντά στη γραμμή του πλαγίου. Έμεινε η μπάλα μέσα στο γήπεδο. Μουστακόπουλος που αλλάζει. Τζέιμς Σταμόπουλος ζητάει την μπάλα και ανεβαίνει. Παρακινδυνευμένη πάσα του. Τσίμπησε ωραία ο Γιούσης και ανέκτησε την κατοχή. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Αποστολόπουλο δεξιά. Μαρκάρι στο μόνο του. Τώρα πάνε πάνω το με τον Φουάση. Σέντρα στην περιοχή Μασουέρο μακριά. Χαμηλά η μπάλα. Πάλι ο Μουστακόπουλος. Πάει να περάσει την μπάλα σε θέση φόρο. Κουσκούνας παίρνει το φάουλ στο μαρκάρισμα του Καπία. Και τα μέτρα έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου η μπάλα. Και μια αλλαγή από πλευράς Παπαδόπουλου. Αλλαγή τακτικής περισσότερο από τον Παπαδόπουλο στο μάτς. Εκτελέστηκε το φάουλ στα σώματα. Βρίσκουν στην περιοχή, βγάζει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, το γυριστό του Σταμόπουλου. Πάνω στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου, εξαιρετική φάση για τους γηπεδούχους να παραβιάσουν την εστία. Ήταν και ο Παπαδόπουλος και μάζεψε. Πέρασε τον Ραβίδη στο παιχνίδι ο Παπαδόπουλος, θέλοντας να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή. Γιούσης έχασε το κοντρόλ μακριά από τον Καπία να φύγει η μπάλα. Πημένη Παναχαϊκή, σέντρα για τον Κουσκούνα, μπεδεύονται. Γιούσης ανάκογλου με το αριστερό, κάνει την προσποίηση, φέρνει την μπάλα στο καλό του πόδι, βγάζει τη σέντρα, προσπάθησε ο Αραβίδη, ζητάνε ένα χέρι, πέναλτι. Από το Βεργέτη αμέσως πέφτουν πάνω του οι παίκτες της Ιεράπετρας σε αυτή την ωραία σέντρα του Ανάκογλου μέσα στην περιοχή. Μπάλα βρήκε σε χέρι αμυνόμενου. Ο Βεργέτης στα δύο μέτρα βγάζει την κίτρινη στον Μασουέρο και την κόκκινη αποβάλλεται ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Ιεράπετρας με 10. Θα συνεχίσει η δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη για την ομάδα του Όφη Ιεράπετρας. Και αριθμητικό πλεονέκτημα και πέναλτι για τους γηπεδούχους που έχουν την ευκαιρία να πάρουν κεφάλι στο σκορ. Ο Τσερούτη έφυγε από το μάτς πριν από λίγο για να περάσει ο Αραβίδης. Η αλλαγή και αμέσως μετά στην πρώτη επιθετική προσπάθεια στη σέντρα του Ανάκογλου προς τον Αραβίδη. Μασουέρο βρήκε την μπάλα με το χέρι. Παρότι διαμαρτύρεται στο Βεργέτη, αντίκρισε την δεύτερη
κίτρινη κάρτα, καθώς η μπάλα βρήκε στο χέρι του. Και έτσι έχουμε πέναλτι για τους γηπεδούχους και ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ. Και ο Αραβίδης λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, στην δεύτερη ή στην πρώτη αν θέλετε ουσιαστικά επαφή του με την μπάλα. Ο Ανάκογλου εδώ πάει για να τον ψυχώσει. Θα βρεθεί απέναντι στον Παπαδόπουλο. Στο 54 λοιπόν, για να δούμε. Ο παίχτης που κέρδισε το πέναλτι. Έφυγε ο Αμπέλ Μασουέρο από το παιχνίδι για την Ιεράπετρα. Με 10 θα συνεχίσουν οι φιλοξενούμενοι. Αραβίδης έστησε την μπάλα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Περιμένει το σφύριγμα του Βεργέτη. Σφυρίζει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Αραβίδης απέναντι στον Παπαδόπουλο. Πολύ δυνατό σου την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την Παναχαϊκή. Παίρνει το προβάδισμα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ανοίγει το σκορ στην Αγιά. Στο 55 παίρνει προβάδισμα στο παιχνίδι. Έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα καθώς αποβλήθηκε ο Μασουέρο. Πολύ δυνατό χτύπημα από την πρώτη αλλαγή του προπονητή της ομάδας της Παναχαϊκής. Εδώ Αραβίδης δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίχτες του. Γκολ λοιπόν για την Παναχαϊκή. 1-0 με τον Αραβίδη να χρήζεται σκόρερ στο μάτς. Τον βλέπετε εδώ. Ο Χρήστος Αραβίδης λοιπόν ο σκόρερ του πρώτου τέρματος στο 54 βάζει μπροστά την Παναχαϊκή για να δούμε αν υπάρχουν τα ψυχικά αποθέματα από τους φιλοξενούμενους για να αντιδράσουν. Σταμόπουλος. Παναχαϊκή που ψάχνει το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα. Δυνατά πάνω στην μπάλα ο Μπάτροβιτς, διώχνουν όπως όπως. Μάχες στο κέντρο, φάουλ από τον Μουστακόπουλο στον αντίπαλό του. Στον Φουάς ήταν. Γεμισμά στην περιοχή, πέρασε η μπάλα από όλους. Δεν απειλεί το Σούλης. Σε αυτό το γέμισμα. Του γύρισμα του Καψάλη. Αποστολόπουλος πήγε να παίξει γρήγορα με τον Αραβίδη, δεν τα κατάφερε. Παίζει ο Κουσκουνάς τώρα τον goalkeeper της Ιεράπετρας, μακριά να φύγει η μπάλα. Σταμόπουλος. Γυρνάει εκεί ο αρχηγός της Παναχαϊκής. Ήταν σε θέση offside πίσω από τους αμυντικούς. Σμίλτος. Πάει να παίξει με τον Κούστα. Έδιωξε ο Πλιάτσικας, είναι παντού. Ανάκογλου έχασε λίγο το κοντρόλ και την κατοχή. Φάουλ όμως κερδίζει. Καθώς έβαλε σωστά το σώμα του. Εκτελέστηκε δεξιά για τον Αποστολόπουλο. Ανάκογλου. Θα τα πεις με έλεγχο στην μπάλα, Σταμόπουλος. Πίσω για το συμπαίχτη του, με σιγουριά η πάση στον παιχτών της Παναχαϊκής. Πάλι Παντάπης τώρα. Σε αγραμμή, άλλαξε με τον Αραβίδη. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Μουστακόπουλο, δεξιά για τον Αποστολόπουλο. Ανεβαίνει ο ακραίος αμυντικός, τώρα θέλει να βγάλει μια σέντρα στην περιοχή για τον Κουσκούνα, περνάει η μπάλα.
μέσα στην περιοχή, οι κόντρες, το σούτ στα σώματα. Εδώ υπάρχει φάουλ επιθετικό του Αραβίδη. Καπίας. 1-2 του Ντάλα με τον Κούστα. Πίσω στο Σούλη, εύκολα διώχνει ο τελευταίος, ο πορτιέρο της Παναχαϊκής. Μάχη στον αέρα με τον Κουσκούνα και τον Μπάτροβιτς να προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα. Δεν τα καταφέρνει. Πήρε ο Φουάσης, υπάρχει φάουλ. Έχει αρχίσει και ένα ψηλό βροχο στην Αγιά, εδώ και λίγη ώρα. Άλλαξε ο Καψάλης από τα πλάγια, Καπίας, πέρασε. Κάνει κίνηση ο Νταλακώστας, αυτόν πάει μπάλα, αλλά διώχνει αμυντική της Παναχαϊκής. Ποιμένουν οι παίχτες της Ιεράπετρας, Ανακογλου ελευθέρωσε, Σταμόπουλος με χώρο μπροστά του και τον Κουσκούνα να κόβεται σε πλάγιο. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα, Σταμόπουλος θέλει να κρατήσει, κάνει το λάθος, πήραν με τον Κούστα. Λεμονής για τον Κούστα στην περιοχή, ο τελευταίος βγαίνει έξω, πολύ δυνατός, δύσκολο να του πάρει την μπάλα, κρατάει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Καψάλης. Δεν είναι γνωστό συμπαίκτη του να σηκωθεί, αφήνει το πλάγιο στον Λεμονή. Θα πάει για δυνατή εκτέλεση, επαναφορά προς την περιοχή του Σούλη. Σταμόπουλος με το κεφάλι στο Λεμονή, μπάλα πλάγια. Κρατάει ο τελευταίος, πιέζεται εκεί από δύο, πλάγιο για την Ιεράπετρα είναι. Καψάλης έπαιξε με το Λεμονή γρήγορα, οι κόντρες. Ο Γιατζής πίσω. Αναγκάζει τον Παπαδόπουλο να βγει πολλά μέτρα έξω από την εστία του και να κάνει τώρα αυτό σε ένα γέμισμα προς την άλλη περιοχή. Πλιάτσικας στον Σούλη. Χωρίς πίεση. Αλλάζουν πάσες οι παίκτες Παναχαϊκής με Ανάκογλου, Μουστακόπουλο και Πλιάτσικα. Τάπης τώρα. Σταμόπουλος. Πέρασε ο Γιούσης, ψάχνει ένα στήριγμα. Το βρίσκει εκεί στον Ανάκογλου. Η μπάλα πάει δεξιά, Αποστολόπουλος. Έχει παίχτη πάνω του, κάνει μια σέντρα προς το τέρμα του Παπαδόπουλου, η μπάλα φεύγει απευθείας out. Παπαδόπουλος είναι επαναφορά, Ντελακώστα. Δεν μπόρεσε να κάνει επαναφορά. Ελέγχει ο Αποστολόπουλος. Αφήνει στον Πλιάτσικα. Ο Τάπης, έρχεται ο Μουστακόπουλος σε θέση αριστερού ακραίου. Σταμόπουλος αλλάζει με το συμπαίκτη του. Και αλλαγή παιχνιδιού για τον Αποστολόπουλο από εκεί. Δεξιά. Ανοίγει την μπάλα. Πέρασε η πάσα. Ραβίδης πάτησε προς τα πίσω, Ανάκογλου, παίζει με το συμπαίκτη του, Κουσκούνας έχει βγει προς τα έξω, ο Γιούσφεν την μπάλα στο αριστερό να μπει στην περιοχή, θα πάρει ένα κόρνερ, όχι επιθετικό φάουλ, λέει ο Βεργέτης, καθώς έσπρωξε επιθετικός της Παναχαϊκής στον αντίπαλό του.
Σταμόπουλος. Ταπίσης Παπαδόπουλος φωνάζει. Τον είδατε κάτω αριστερά στις οθόνες σας να ανέβουν οι παίκτες του. Σταμόπουλος. Κουστακόπουλος ψάχνει στήριγμα. Σκούνας έχει βγει πολύ πίσω. Παίζει φόρο Αραβίδης και αυτός παίζει ακριβώς από πίσω για να ανοίξει διαδρόμους. Αποστολόπουλος από τα δεξιά. Η μπαλιά του πλάγιο. Ανάκογλου. Κατάει την μπάλα. Αποστολόπουλος. Μουστακόπουλος. Ένα πέσιμο του Κουσκούνα μπροστά στο Βεργέτη. Τίποτα λέει παίζεται. Μπαλιά για τον Ταλακώστα. Τρέχει ο Πλιατσικάς πρώτος στην μπάλα. Έχει τον έλεγχο. Γυρίζει στο Σούλη. Παρακινδυνευμένα λίγο τελευταίος γιατί κυνήγαγε ο Κούστα τη φάση. Τώρα μακριά τον Πλιάτσικα να φύγει η μπάλα. Υπάρχει πλάγιο. Η Ράπετρα θα πάει και αυτή σε αλλαγή. Θα φύγει ο Νταλακώστα και δύο αλλαγές στο μάτς. Με το νούμερο 5 ο Δημήτρης Τσακμάκης και με το νούμερο 14 ο Αρμάντο Γκούφας στο παιχνίδι. Θέλοντας να αλλάξει ο προπονητής της ομάδας την εικόνα. Με δύο αλλαγές, δύο ξεκούραστες ουσιαστικά στο μάτς. Σφύριγμα για φάουλ πάνω στον παίχτη της Παναχαϊκής. Λιάτσικας. Ελέγχει η Παναχαϊκή τον ρυθμό του παιχνιδιού. Μουστακόπουλος που ήρθε από τα αριστερά παίζει με το Σταμόπουλο. Τώρα πήγε πάνω του Λεμονής. Κουσκούνας βγήκε προς τα έξω, γύρισε την μπάλα πίσω στα ασφαλή πόδια του Πατάπη που δεν είχε πίεση. Αυτό στον Πλιάτσικα και τώρα Αποστολόπουλος από τα δεξιά εκφράζεται η Παναχαϊκή. Σέντρα χαμηλά στην περιοχή, το σούτ στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου από τον Βέλικο Μπάτροβιτς. Αυτή φάση στο 69. Και η Παναχαϊκή ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο Παπαδόπουλος. Φεύγει ο Ανάκογλου. Και εδώ να γίνουν αλλαγές για να υπάρξει ξεκούραση και φρεσκάρισμα βέβαια. Ο Αργυρόπουλος με το νούμερο 8. Και ο Αποστολόπουλος γιατί κουράστηκε και με το η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της Παναχαϊκής. Γυρίσει ο Γιούς στην μπάλα δεξιά. Ο Ξενοφών Πάνος ήταν η δεύτερη αλλαγή του Παπαδόπουλου στο παιχνίδι. Έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Ο Αποστολόπουλος από δεξιά, από το μέρος που επιτίθεται η Παναχαϊκή όταν βγαίνει στην επίθεση. Σέντρα τώρα προς τα καρέ, μακριά η μπάλα από τον Καπία. Σε ένα χώρο που είναι ο Κουσκούνας, τρώνε την μπάλα στο Γιούση, δεν μπορεί να πιάσει το σούτ, βγαίνει γρήγορα ο Καψάλης και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Ποιμένουν οι παίχτες της Παναχαϊκής που έχουν τον έλεγχο στην κυκλοφορία της μπάλα. Μουστακόπουλος έχει αναλάβει την οργάνωση. Πηλάει ψηλά ο Ξενοφών Πάνος, δεν βρίσκει την μπάλα με τον Γιούση εκεί.
Βγαίνει η Ράπετρα από τα πλάγια, τρέχει να προλάβει και κρατάει την μπάλα εδώ, παιδιά. Σοκαπίας θα βγάλει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Πηδάει ο Πλιάτσικα σε πρώτο χρόνο, διώχνει την μπάλα. Γιούσης γύρισε πίσω, έδωσε ανάσες στην αμυνά του. Βγαίνει ο Τζέιμς Σταμόπουλος, ανοίγει την μπάλα. Η τελευταία θα περάσει την τελική γραμμή. Πλάγιο για την Ιερά Πέτρα. Νίκος Παπαδόπουλος, τον βλέπετε εδώ, τον προπονητή της ομάδας Παναχαϊκής που ζητάει πίεση. Με 10 παίζει η Ιερά Πέτρα από το 54, όταν ο Αραβίδης άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με χτύπημα πέναλτι. Αποβλήθηκε ο Αμπέλ Μασουέρο με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Έχει ανέβει λίγο ο ρυθμός και με τις αλλαγές. Το ψηλό ρούχο βέβαια δυσκολεύει λίγο τους παίκτες. Λεμονής αλλάζει από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Έδιωξε ο Αργυρόπουλος με το κεφάλι και προσπαθεί να βγει μπροστά τώρα η Παναχαϊκή. Με τον Μπάτροβιτς κρατάει την μπάλα, φέρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει το σούτ, πλασέ, πέφτει ο Παπαδόπουλος. Πολύ καλή φάση για τους γηπεδούχους, το στόπ από τον πορτιέρο της Ιερά Πέτρας. Καλός ρυθμός στο μάτς και στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο πιο καλύτερος. Λεμονής έπαιξε με τον Τσακμάκη, πάλι ο Λεμονής. Συνεχίζεται αυτό το ανελέητο pressing από τους γηπεδούχους και με τον Γιούση να κόβει σε πλάγιο, ακούτε και τα χειροκροτήματα από κάποιους που έχουν περάσει και στο γήπεδο μέσα. Για να γίνεται το λάθος που Σκουνάς κυνηγάει. Απίας πριν την μπάλα περάσει την τελική γραμμή, την προλαβαίνει και διώχνει. Παίζεται λέει ο Βεργέτης, Μουστακόπουλος. Άλλαξε με τον Πάνο, αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη πλευρά. Για να ανέβει η Παναχαϊκή από εκεί με τον Αργυρόπουλο που θέλει να κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Ο Πάνος ήτανε, κερδίζει όμως ένα πλάγιο. Πάμε για το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Παναχαϊκή 1, Ιερά Πέτρα 0, απευθείας μετάδοση της Edsports 2 από το γήπεδο της Αγιάς με σκόρερ τον Χρήστο Ραβίδη με χτύπημα πέναλτι. Με 10 παίζουν οι φιλοξενούμενοι από το 54. Δεν μπάλα πέρα στην τελική πλάγια γραμμή. Πλάγιο για την Ιερά Πέτρα. Πάνος με κεφαλιά διώχνει σε νέο πλάγιο. Προσπάθησε ο Γκούφας, έγινε το λάθος. Πάνε να πάρουν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Κερδίζουν με το Γιούση, μπάλα προς τα πίσω. Σταμόπουλος κρατάει την μπάλα. Αργυρόπουλος πήγε να κάνει ένα σούτ στα σώματα των παιχτών της Ιερά Πέτρας. Προσπαθούν τώρα με τον Κούστα να βγουν μπροστά. Δεν υπάρχει στήριγμα. Πλιάτσικας ηρεμεί το παιχνίδι. Πάνος κουβαλάει τώρα την μπάλα, αλλάζει με τον Κουσκούνα που με το κεφάλι τροφοδότησε τον Γιούση. Χρήστος Γιούσης με την μπάλα κάνει την παλιά σε θέση 4. Κουσκούνας έκανε το πρώτο κοντρόλ, έχασε το δεύτερο. Επιμένει η Παναχαϊκή από τα δεξιά με τον Αργυρόπουλο. Πήγε να περάσει τον Αραβίδη, έχασε την μπάλα ο τελευταίος. Διώχνουν οι παίχτες της Ιερά Πέτρας από την άμυνά τους και φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Παναχαϊκή που ελέγχει το ρυθμό και σε αυτό το δεύτερο μέρος, έχει πετύχει τον γκολ. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και το αθλητικό πλεονέκτημα υπέρ της. Παλιά τώρα προς την επίθεση, ένα σούτ με υπερένταση, Σουλής ελέγχει. Η προσπάθεια που έκανε ο Τσακμάκης και πέφτει και μαζεύει, τελειώνει τη φάση. Πατάπης. Σταμόπουλος δεν ρισκάρει. Στα σίγουρα πόδια του Μουστακόπουλου. Και από την άλλη περιά τώρα η Παναχαϊκή ανεβαίνει με τον Αργυρόπουλο. Τρεις στην περιοχή, ζητάει μπάλα ο Γιούσης. Η μπάλα τώρα φτάνει σε αυτόν, κάνει το κοντρόλ. Το χάνει, γυρίζει πίσω στον ξενοφόν Πάνο. Κρατάει ο τελευταίος, παίζει με τον Αργυρόπουλο. Οι δύο αλλαγές του Παπαδόπουλου, η σέντρα πλάγιο.
Ο Γερόπουλος για τον Πάνο, ωραία αναλλαγή. Έτοιμος να βγάλει τη σέντρα ο δεύτερος στην περιοχή. Δεν περνάει η μπάλα, έκοψε ο Καπίας μακριά. Σταμόπουλος με υπερένταση με το κεφάλι. Μάχες εκεί με τον Μουστακόπουλο. Και το Λεμονί να κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους στο παιχνίδι. Παραμένει αυτό το 1-0. Καψάλη στην επαναφορά. Βγήκε ο Σταμόπουλος με υπερένταση. Πήρε ο Μπάτροβιτς. Και αυτός έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα. Πίσω η μπάλα από το Βογιατζή. Παρά λίγο να γίνει το λάθος από τον Καπία. Έγινε τελικά. Πάνε να βγει τώρα η Παναχαϊκή στην κόντρα. Ο Μπάτροβιτς θέλει να γυρίσει. Παίρνει ένα περίεργο γκέλι μπάλα εκεί στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Πάνω κάτω πάντως η μπάλα στο μάτς. Ωραίο γύρισμα. Επιμένει η Ράπετρα να βγει με αξιώσεις στην επίθεση. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει ο Κούφας την μπάλα. Κόπηκε εκεί από τον Πατάπη σε κόρνερ. Καλή επίσκεψη των φιλοξενούμενων που ανεβάζουν σιγά σιγά παίχτες στην περιοχή του Σούλη. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για τους παίχτες της Ιερά Πέτρας. Τελείται στο δεύτερο δοκάρι. Βγήκε ο Παπαδόπουλος, έχασε την μπάλα. Υπάρχει φάουλ επιθετικό. Βεργέτης κοντά στη φάση, το καταλογίζει αμέσως. Του Φουάση αν έχω δει καλά. Σούλης πάνω στη μπάλα, πορτιέρο της Παναχαϊκής. Έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σφύριγμα από τον Βεργέτη. Επιμένω υπέρ της Ράπετρας, αλλά δεν μπορεί και ο Λεμονής έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Με υπερένταση ο Μουστακόπουλος προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στο γήπεδο. Πλιάτσικας. Διώχνει ο Καπίας μακριά. Μπάτροβιτς για την Παναχαϊκή. Δεν πέρασε η παλιά του. Υπάρχει χέρι και κάρτα θα έπρεπε να βγάλει κανονικά εδώ. Βεργέτης και αυτό θα κάνει. Διαμαρτυρίες από τον προπονητή της Ιερά Πέτρας, τον βλέπετε εδώ. Ιερά Πέτρα που έκανε και δύο ακόμα αλλαγές, ο Πριώνας και ο Γκίνης στη θέση των Καψάλη και Κούστα, για να αλλάξει όσο ό,τι μπορεί ο προπονητής της κριτικής ομάδας. Στημένη μπάλα με τον Ξενοφόν πάνω για την Παναχαϊκή. Εκτελέστηκε ακόμα, αρκετός κόσμος στην αιστεία. Κοσκούνας πίσω από τους αμυντικούς, θα τραβηχθεί βέβαια για να μην είναι offside. Εκτελέστηκε τώρα, περνάει η μπάλα
για τον αρχηγό ήταν της Παναχαϊκής, αλλά δεν έφτασε ποτέ σε αυτόν, απευθείας out. Ο Πριώνας πήρε την κίτρινη προηγουμένως, η αλλαγή δηλαδή. Τσίκα στην κεφαλιά, κατέβασαν με το λεμονί και αλλάζουν δεξιά την μπάλα οι παίχτες της Ιεράπετρας που δεν έχουν να χάσουν κάτι, βγαίνουν όσο μπορούν πιο μπροστά. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους εδώ. Στημένη μπάλα για τους φιλοξενούμενους με τον Παναγιώτη Αναούτογλου έτοιμο να εκτελέσει. Συναγερμός βέβαια στην αιστεία της Παναχαϊκής. Εύκολα ο Ξεκοσκόνης το κεφάλι. Τρέχει ο Μπάτροβιτς να πάρει την κεφαλιά. Πήγε και ο Σταμόπουλος, υπάρχουν θέσεις τώρα στο μάτς. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Κουσκούνα γρήγορα. Κατεβάζουν την μπάλα οι παίκτες Παναχαϊκής με τον Ξενοφόν πάνω. Οι κόντρες ευρωούν τους παίκτες της Ιεράπετρας. Προσπαθούν να βγουν μπροστά αλλά δεν τα καταφέρνουν. Σταμόπουλος. Offside ζητάει ο προπονητής Ιεράπετρας. Κουσκούνας πλασαριστά, χαμηλά στην περιοχή. Ο Μπάτροβιτς στο 2-0. Η μπάλα στα δίχτυα από τον Μπάτροβιτς, νομίζω από τους καλύτερους της Παναχαϊκής. Ωραία και η ασίστ χαμηλά. 2-0 η Παναχαϊκή ουσιαστικά κλειδώνει το παιχνίδι λίγο πριν το τέλος. Στο 82 ο μέσος της ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Γιάννη Παπαδόπουλου, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ των Πατρινών στην Αγιά, κάνοντας το Παναχαϊκή 2, Ιερά Πέτρα 0. Εδώ ο σκόρερ στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Βέλικο Μπάτροβιτς λοιπόν πετυχαίνει το 2-0 για την ομάδα της Παναχαϊκής. Ουσιαστικά δείχνει να κλειδώνει το τρίποντο σε αυτή την αναμέτρηση στην έδρα της στην Αγιά. Η Παναχαϊκή απέναντι σε μια σκληροτράχηλη Ιεράπετρα που πάλεψε όσο μπορούσε, έμεινε και με 10. Δεν είχε μεγάλες ευκαιρίες βέβαια στο παιχνίδι, περισσότερες οι τελικές για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Μαυροβούνιος λοιπόν, ο Βέλικο Μπάτροβιτς, χρήζεται σκόρερ στο παιχνίδι. Τρίτο γκολ για τον παίχτη της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Super League 2. Γιούσης. Μουστακόπουλος. Σε ένα πρωτάθλημα που έχει πολύ δρόμο βέβαια ακόμα μέχρι να δούμε ποιος θα καταφέρει να κόψει το νήμα πρώτος. Μουστακόπουλος πήγε να παίξει με τον Αργυρόπουλο, έκοψαν οι παίχτες της Ιεράπετρας που βγαίνουν, είναι 3-3 με τον Γκίνη και τον Ρεσνακή να κάνει τη φάση. Η μπαλιά δεν είναι καλή, δεν προλαβαίνει, χάνει ο Φουασί στο κοντρόλ. Η μπάλα θα φύγει έξω, καμία ανησυχία για τον Σούλη, τελειώνει και αυτή η φάση για τους φιλοξενούμενους. Δεν βιάζεται βέβαια ο Σούλης να στήσει την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής. Τώρα το βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μουστακόπουλος. Ωραία γύρισε ο Μαυροβούνιος, ο Μπάτροβιτς. Αργυρόπουλος. Πιο ζωντανή Παναχαϊκή στο δεύτερο μέρος και ασφάλως καλύτερη. Οι αλλαγές του Παπαδόπουλου ουσιαστικά άλλαξαν και τη ροή του αγώνα. Τρέπλες εκεί από τον Γκίνη, ταλαιπωρεί 2 και 3 παίχτες της Παναχαϊκής. Θέλει να περάσει όποιον έχει μπροστά του. Γκούφας
Σέντρα προς τα καρέ του Σούλη. Είναι μόνο παίκτης Πανεχαϊκής με ωραίο κοντρόλο. Σταμόπουλος κατεβάζει την μπάλα και διώχνει. Ίσως να ήταν και λίγο φάουλ εκεί. Γιούσης με τον Πατάπη. Άνοιξε πολύ την μπάλα πλάγιο. Έτρεξε ο Σμίλτος, ο αρχηγός. Άλλες δύο αλλαγές από πλευράς Πανεχαϊκής στο μάτς. Ο Μπελεζάκης και ο Μασούρας θα αποτελέσουν τις επόμενες αλλαγές του Παπαδόπουλου, που θέλει να δώσει και ανάσες στους παίχτες του. Άλλωστε ένα πρωτάθλημα που έχει τρία παιχνίδια μέσα σε μία εβδομάδα. Οι ομάδες παίζουν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και Σάββατο πολλές φορές για να ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα που ξεκίνησε με αρκετή καθυστέρηση λόγω του COVID. Πέρασε και ο Μασούρας στο παιχνίδι. Έκλεισαν οι αλλαγές του Παπαδόπουλου στο μάτς. Έφυγε ο Σταμόπουλος και ο Κουσκουνάς από το μάτς στο 86 όλα αυτά. Λεμονής για τον Κούφα πέρασε. Φύγει μακριά η μπάλα. Τρέχει και ο Αραβίδης. Πίσω η μπάλα από το Βογιατζή, ελέγχει ο Σμίλτος, ο αρχηγός της Ιεράπετρας. Να φύγει η μπάλα μακριά. Μπελεζάκης που παίζει τώρα στη θέση του Σταμόπουλου αριστερά. Με τον Αργυρόπουλο άλλαξε. Και κουβαλάει την μπάλα ο τελευταίος. Κάνει ένα γέμισμα από την άλλη μεριά. Για τον Μασούρα, κατέβασε την μπάλα, ψάχνει ένα στήριγμα. Αργυρόπουλος πέρασε την μπάλα στην πλάτη της άμυλας της Ιεράπετρας, η σέντρα δεν τη βρίσκει κανείς, δεν διώχνει και κανένας εδώ. Η μπάλα φτάνει στον Μπελεζάκη, κάνει μια νέα σέντρα, έδιωξε ο Φουάσης με το κεφάλι. Άνοιξαν την μπάλα οι παίχτες της Ιεράπετρας και πέρασε την τελική γραμμή πλάγιο. Αρχηγός, όπως είδατε, είναι ο Αργυρόπουλος για την ομάδα της Πανεχαϊκής. Μασούρας κρατάει την μπάλα, θέλει να κάνει μια ωραία σέντρα. Προσπάθησε να στρώσουν την μπάλα στον Μπάτροβιτς για να σουρτάρει. Ο Αργυρόπουλος δεν τα κατάφερε να φτάσει αυτή ποτέ σε αυτόν. Ελέγχει ο Πλιάτσικας από μακριά πίσω στο Σούλη. Και πάλι Πανεχαϊκή. Με τον Αργυρόπουλο πήγε να παίξει το 1-2 εκεί, κέρδισαν οι παίκτες της Ιεράπετρας. Έχει πέσει βέβαια τον αριθμός, καθώς πάμε για το τελευταίο δίλεπτο στο παιχνίδι. Ωραίο Πατάπης με το κεφάλι. Αργυρόπουλος, βλέπετε, φοράει το περιβραχιόνιο. Πώς έφυγε ο φυσικός αρχηγός της ομάδας της Πανεχαϊκής. Πατάπης για τον Μπελεζάκη, που πήρε τη θέση του Σταμόπουλου, του εξαιρετικού James Σταμόπουλου στο μάτς. Ελέγχει ο κεντρικός αμυντικός της Πανεχαϊκής, Αραβίδης, έβγαλε την μπαλιά, προϋποθέσεις πολύ καλές. Μασούρα στην περιοχή, θέλει να πλασάρει, όχι, του λέει ο Παπαδόπουλος, κρατάει το 2-0 στο 89. Μία ακόμα τελική για την ομάδα της Πανεχαϊκής στο μάτς. Κι άλλη μία αλλαγή για την Ιεράπετρα στο μάτς. Έφυγε ο Λεμονής από το παιχνίδι. Θα περάσει ο Καλυμάνης. Κλείνει και η Ιεράπετρα τις αλλαγές της στις τελευταίες αυτές στιγμές στο γήπεδο της Αγιάς. Κόρνερ εκτελείται από τον Αργυρόπουλο με υπερένταση ο Παπαδόπουλος. Με γροθιές του έχει γίνει φάουλ. Σωστά ο Βεργέτης, κοντά σε όλες τις φάσεις σήμερα. Σφυρίζει το επιθετικό φάουλ. Πέσε ο Αραβίδης επάνω του για να πάρει θέση. Για να δούμε πόσες καθυστερήσεις
θα κρατήσει ο Βεργέτης το μάτς. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Καλυμάνη. Γυρόπουλος έπαιξε εκεί ωραία με τον Πάνορ. Γυρόπουλος πάει να βγάλει τελική προς τον Ραβίδη. Δεν τα καταφέρνει. Γυρίζει μπάλα. Ο Γιατζής. Για τον Γκίνη σέντρα του τελευταίου. Περνάει μπάλα Πατάπης με το κεφάλι. Μασούρας ωραία απελευθέρωσε, πιέζεται, τελευταία στιγμή γυρίζει την μπάλα, Ραβίδης κλεισμένος εκεί. Σε πλάγιος Μίλτος, ο αρχηγός της Ιεράπετρας. Παπαδόπουλος, σύζυγος φαίνεται, έχει καταφέρει να πάρει αυτό που ήθελε η ομάδα του στο παιχνίδι, την νίκη δηλαδή και το τρίποντο. Το δεύτερο παιχνίδι ουσιαστικά στην έδρα της η ομάδα της Παναχαϊκής. Μασούρας. Ένα μετά προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Κίνη, κόπηκε γρήγορα. Από τον Μπελεζάκη, Μασούρας με υπερένταση, ίσως να κάνει και λίγο φάουλ εκεί. Κρατάει την μπάλα, δεν έχει περάσει εκτός. Μπελεζάκης πιο πίσω. Πατάπης κρατάει, θα διώξει όσο πιο μακριά μπορεί. Καθυστερήσεις παίζουμε στην Αγιά τώρα. Σμίλτος δεν είχε άλλη επιλογή, έβγαλε την μπάλα έξω. 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων παίζουμε ήδη καθυστερήσεις. Πιο πίσω ο Λιβεργέτης για το πλάγιο. Μασούρας κλεισμένος με τον Μπελεζάκη. Υπάρχει σφύριγμα. Έκανε φάουλ. Λίγη σημασία έχει η Παναχαϊκή. Το γεγονός είναι ότι θα πάρει τους 3 βαθμούς από το σημερινό παιχνίδι. Αυτό ήταν και το ζητούμενο για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Εκμεταλλεύτηκε και το πέναλτι που ευστόχησε ο Αραβίδης, αλλά και το αριθμητικό της πλέον έχει πλεονέκτημα στο μάτς. Βριώνας. Θέλει να περάσει κόπη και από τον Μπελεζάκη σε πλάγιο. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για την Παναχαϊκή, το κέρδισε ο Μπελεζάκης. Το έχετε λέει ο ίδιος, μακριά, όσο γίνεται περισσότερο, να κερδιθεί ο χρόνος. Τελειώνει το παιχνίδι σε λίγο, καθυστερήσεις παίζουμε. Εργέτης δεν θα αργήσει να σφύριξει το τέλος. Μασούρας δραστήριος είναι από όταν μπήκε. Φάουλ εδώ και κάρτα νομίζω. Το τσεπάκι του Βεργέτη. Για το σκληρό αυτό μαρκάρισμα στο Γιούση. Πέσε δυνατά πάνω του Τσακμάκης, θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Αν έχω μετρήσει σωστά, είναι 5 κίτρινες στους παίχτες της Ιεράπετρας. Η μία βέβαια μετουσιώθηκε σε κόκκινη, η δεύτερη στον Μασουέρο που έφυγε από το παιχνίδι στο 54. Σούλης. Πιέστηκε λίγο εκεί από τον Κίνη. Μπελεζάκης. Κρατάει την μπάλα, ελέγχει. Αργυρόπουλος. Επιμένουν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Δεν πέρασε η πάσα του Γιούση για τον Μασούρα. Καπίας τώρα θέλει η Ιεράπετρα να βγει μπροστά.
Γκίνη κάνει την προσπάθεια κατά μέτωπο, περνάει όσους βρίσκει μπροστά του, αλλά κρατάει την μπάλα πάρα πολύ στα πόδια του, θα τη χάσει. Αναμενόμενο είναι αυτό, όταν κρατάς την μπάλα πολύ χάνεις και την κατοχή από τις πολλές τρίπλες. Πλάγιο, Παπαδόπουλος φωνάζει στους αμυντικούς του γιατί η κούρσα ήταν μεγάλη. Αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης από τον Χρήστο Βεργέτη, τον διαιτητή από την Αρκαδία. Παναχαϊκή Ιερά Πέτρα 2-0. Τρίποντο και νίκη για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Απευθείας μετάδοση της Earthflix και της Earth Sports 2, της ψηφιακής πλατφόρμας της Earth. Ο Αραβίδης το 54 με πέναλτι κέρδισε το πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα, έκανε το 1-0, πήρε και την αποβολή από τον Αμπέλ Μασουέρο με 10 Ιερά Πέτρα και το τελικό 2-0 πέτυχε λίγο πιο μετά ο Μαυροβούνιος, ο Ζέλικο Μπάτροβιτς, από τους καλύτερους στο σημερινό παιχνίδι για την ομάδα της Παναχαϊκής. Τίποτα άλλο από το γήπεδο της Αγιάς, από όλους όσους εργάστηκαν για αυτή τη μετάδοση και από τον Νίκο Οικονομόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για ένα όμορφο και ευχάριστο απόγευμα.